Όλοι και όλες δώσαμε μία δύσκολη μάχη. Μία μάχη στην οποία ο αντίπαλος ή οι αντίπαλοι ήθελαν, σχεδίαζαν, επιδίωκαν όχι απλά την εκλογική μας ήττα, αλλά επιδίωκαν, όπως το έλεγαν, την στρατηγική μας ήττα. Δεν το κατάφεραν. Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι φίλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας, απέτρεψαν αυτόν τον σχεδιασμό. Παρά τις επιθέσεις, παρά τη στοχοποίηση, που ορισμένες φορές έφτανε και στα όρια μιας αντισύριζα ιστερίας, το διαπιστώσαμε όλοι και όλες, παρά λοιπόν αυτή την επίθεση, περίπου 1.800.000 γυναίκες και άντρες σε όλη την Ελλάδα μας εμπιστεύτηκαν ξανά. Και πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμονες σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε όμως παράλληλα και τη βαριά ευθύνη που μας δίνει η επιλογή τους. Έχουμε τη βαριά ευθύνη να ανασυγκροτήσουμε τη δράση μας και να αποτελέσουμε το αγκονάρι εκείνο που χρειάζεται ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του μόχθου και της δημιουργίας, που πρέπει στις νέες δύσκολες συνθήκες να σταθεί όρθιος, να παλέψει και να αντισταθεί στην ολομέτωπη επίθεση που θα δεχθεί, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό, που θα δεχθεί από τη νέα κυβέρνηση σε δικαιώματα αλλά και σε κατακτήσεις. Γιατί τα πρώτα δείγματα γραφής, δεν υπάρχει αμφιβολία, το βλέπουμε όλοι και όλες, τα πρώτα δείγματα είναι κακή ιονή. Προμηνύουν ξηρασία για τα λαϊκά στρώματα και για τις κατακτήσεις, τις κοινωνικές κατακτήσεις, ιδιαίτερα των τελευταίων ετών. Προμηνύουν ξηρασία για το αύριο μιας κοινωνίας που τόσο δοκιμάστηκε, ιδιαίτερα στα χρόνια των μνημονίων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιχειρεί να λανσάρει ένα πρωτότυπο μοντέλο για κυβέρνησης. Ένα μοντέλο κυβέρνησης ανώνυμης εταιρείας, κυβέρνησης ΑΕ, με δεκάδες τεχνοκράτες σε ρόλο CEO υπουργών, με ελάχιστες γυναίκες, γιατί όπως μας εξήγησαν οι γυναίκες δεν είναι πρόθυμες να αναλάβουν ρόλους ευθύνης, με εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων να έχουν αναλάβει απευθείας τη διαπραγμάτευση του δημοσίου με τους ομίλους από τους οποίους προέρχονται και μάλιστα για κρίσιμης οικονομικής σημασίας θέματα όπως το ελληνικό. Με τον άνθρωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, συντονιστή όλων των υπουργών. Εδώ δηλαδή καταργείται ακόμα και αυτή η περιβόητη λογική της διαμεσολάβησης που υπήρξε στο παρελθόν μεταξύ πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και επιχειρηματικών ομίλων, αφού οι όμιλοι αναλαμβάνουν απευθείας τα υπουργεία που τους αφορούν.